πάλι τα Ηνωμένα Έθνη, ο Νούφρη, όχι μόνο ανησυχία, αλλά αν και συγκεκριμένα μάλλον εκφράζουν την αντίθεσή τους με την απόφαση της κυβέρνησης να κλείσει τα προσωρινά τα τέσσερα οδοφράγματα χωρίς προηγούμενη συνεννόηση. Δεν το λέει αυτό ανοιχτά ο Νούφρη, ωστόσο από τα όσα ανακοίνωση περιέχει αυτό το συμπέρασμα. Βεβαίως, εύκολα εξάγεται. Mm-hmm. Ενώ λέει η ανακοίνωση, τα Ηνωμένα Έθνη στηρίζουν όλα τα αποτελεσματικά μέτρα για να αντιμετωπιστούν οι όποιες πιθανές προκλήσεις κατά της δημόσιας υγείας. Είναι επάναγκες για τις δύο πλευρές να συντονίζονται στενά, λέει, προκειμένου να υπάρξει μια συνολική απάντηση. Και προς την κατεύθυνση αυτή είναι εκ των όνων κάνευ η πλήρης αξιοποίηση της Τεχνικής Επιτροπής για θέματα υγείας. Και συνεχίζουν ότι η διάνοιξη των οδοφραγμάτων από το 2003 έχει επιτρέψει στους Κύπριους να διακινούνται ελεύθερα σε ολόκληρο το νησί και διευκολύνει τις επαφές μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Καταλήγει ότι είναι ουσιώδες οι δύο πλευρές να διατηρήσουν το διάλογο και να συντονίζονται μεταξύ τους προκειμένου να είναι κοινά συμφωνημένα τα όποια βήματα λαμβάνονται. Βλέπουμε λοιπόν ότι ακόμα και με αυτό το λεκτικό το οποίο μόλις σας ανέγνωσα ο Νούφρη, τα Ηνωμένα Έθνη ουσιαστικά είναι ξεκάθαρο. Υποδεικνύει το ρόλο της Διοικητικής Επιτροπής και θα πρέπει να υπάρξει στενή συνεργασία και να αξιοποιηθεί στο πλήρες, λένε τα Ηνωμένα Έθνη, ο ρόλος της Επιτροπής. Οπότε ουσιαστικά δίνει κατεύθυνση εδώ και με το παραπάνω, Χριστίνα. Βεβαίως, και αν μου επιτρέπεις, μπορεί να ερμηνευθεί και ως ουσιαστικά αποδοχή των όσων ο Μουσταφά Κιντζή έλεγε από την πρώτη μέρα που πάρθηκε αυτή η απόφαση, ότι πρόκειται για μονομερή κίνηση. Ο Νούφρη, αυτό τουλάχιστον αντιλαμβανόμαστε από τα λεγόμενα της ανακοίνωσης του Ηνωμένου Εθνού. Είναι επάναγκες, λέει, να υπάρξει συνεννόηση και συντονισμός μεταξύ των δύο πλευρών, προκειμένου να υπάρξει μια κοινή απάντηση στις όποιες πιθανές απειλές για θέματα της δημόσιας υγείας. Και τόνισε μάλιστα στην ανακοίνωση ότι η διάνοιξη των οδοφραγμάτων από το 2003 επιτρέπει την ελεύθερη διακίνηση των πολιτών, αφήνοντας ενδεχομένως να εννοηθεί ότι με αυτή την απόφαση του προσωρινού δηλαδή κλεισίματος των τεσσάρων οδοφραγμάτων, αυτό το δικαίωμα της ελεύθερης διακίνησης περιορίζεται. Μάλιστα. Λοιπόν, θα περιμένω.